Τα τελευταία χρόνια η Adobe, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του δημιουργικού λογισμικού, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Παρά τη συνεχή κυριαρχία της στην αγορά, πολλοί χρήστες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για διάφορα ζητήματα, όπως είναι η πολιτική συνδρομής του Creative Cloud, τα προβλήματα απόδοσης και οι μονοπωλιακές τακτικές. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε τις βασικές κριτικές που δέχεται η Adobe και θα δούμε γιατί ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις. Η μετάβαση της Adobe από τα εφάπαξ προϊόντα στο μοντέλο συνδρομής Creative Cloud έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η επαναλαμβανόμενη χρέωση είναι υπερβολική, ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το ποσό που χρειάζεται κάποιος ετησίως για να διατηρήσει τη συνδρομή του στην Adobe φτάνει τα 600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε μια δεκαετία θα πληρώσετε 6.000 ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον να κάνει ακύρωση της συνδρομής του. Εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία, πρέπει ουσιαστικά να μιλήσεις με κάποιον από το support για να μπορέσεις να απεμπλακείς εντελώς από την Adobe. Παρά την υψηλή τιμή, τα προγράμματα της Adobe όπως το Photoshop και το Premiere Pro έχουν κατηγορηθεί για αστάθεια, συχνά σφάλματα και καθυστερήσεις. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι τα προγράμματα κρασάρουν συχνά ή δεν λειτουργούν ομαλά μετά από ενημερώσεις, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην παραγωγικότητά τους. Από προσωπική εμπειρία θα σας πω ότι υπήρξαν περιπτώσεις που εγώ είχα δύο διαφορετικές εκδόσεις του Premiere Pro, γιατί πάντα είχα το φόβο ότι κάτι δεν θα πάει καλά και δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω κάποιο από τα project μου. Υπάρχουν άπειρα memes στο διαδίκτυο για τα επικά fail της Adobe. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Η υποστήριξη πελατών της Adobe συχνά κρίνεται ως ανεπαρκής. Οι χρήστες αναφέρουν ότι η ανταπόκριση είναι αργή και ότι δεν επιλύονται άμεσα τα προβλήματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, δεδομένου ότι οι χρήστες πληρώνουν υψηλά ποσά για τις υπηρεσίες της αμερικανικής εταιρείας. Η Adobe έχει δεχθεί κριτική για το ότι ουσιαστικά ελέγχει την αγορά δημιουργικών λογισμικών με λίγες ανταγωνιστικές εναλλακτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιλογές των χρηστών και να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Adobe παρά τα παράπονα και τα προβλήματα. Θα συμφωνήσω εν μέρη με αυτή την κριτική. Πράγματι, στο κομμάτι της επεξεργασίας φωτογραφιών, το Photoshop είναι με διαφορά το καλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει και δύσκολα μπορείς να το αντικαταστήσεις. Όμως, στον τομέα της επεξεργασίας βίντεο υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εφαρμογές, με την καλύτερη κατά τη γνώμη μου να είναι το DaVinci Resolve. Κάποιοι επαγγελματίες φοβούνται ότι οι νέες AI λειτουργίες της Adobe μπορεί να απειλήσουν τις δουλειές τους. Δυστυχώς, εφαρμογές όπως το DALL-E και το Adobe Firefly μπορούν να δημιουργήσουν σύνθετες εικόνες, λογότυπα και έργα τέχνης βασισμένα σε απλές περιγραφές. Αυτό επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αποφεύγουν την πρόσληψη σχεδιαστών, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση για κάποιες υπηρεσίες. Ωστόσο, η ποιότητα και η πρωτοτυπία που παρέχει ένας έμπειρος σχεδιαστής είναι δύσκολο να αντικατασταθεί πλήρως, τουλάχιστον για την ώρα. Αν λοιπόν ανήκεις και εσύ στους δυσαρεστημένους συνδρομητές της Adobe και θέλεις να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια, σου έχω τη λύση. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές εφαρμογές του Premiere Pro και του Photoshop που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σου, είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση, είτε για χόμπι. DaVinci Resolve. Η πιο δημοφιλής εναλλακτική στο Premiere Pro, το DaVinci Resolve, προσφέρει επαγγελματική επεξεργασία βίντεο με εργαλεία για χρώματα, ήχο και VFX. Η δωρεάν έκδοση είναι αρκετά ισχυρή για την πλειοψηφία των χρηστών, ενώ η πληρωμένη έκδοση παρέχει ακόμα περισσότερες λειτουργίες. Final Cut Pro. Εάν τώρα χρησιμοποιείς Mac, το Final Cut Pro της Apple είναι μια εξαιρετική επιλογή με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον και πολύ ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας. Shotcut. Ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα, το Shotcut είναι μια καλή επιλογή για πιο απλές ανάγκες επεξεργασίας βίντεο με υποστήριξη για πολλά φορμά και αξιοπρεπείς λειτουργίες. Μία από τις καλύτερες εναλλακτικές για το Photoshop, το Affinity Photo, προσφέρει επαγγελματικά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας με εφάπαξ αγορά
αντί για συνδρομή. Ανοιχτού κώδικα και δωρεάν, το GIMP είναι μια ισχυρή επιλογή με πολλά εργαλεία παρόμοια με αυτά του Photoshop. Μπορεί να μην έχει την ίδια ευκολία χρήσης, αλλά η κοινότητά του προσφέρει πολλούς πόρους και επεκτάσεις. Με πιο απλή διεπαφή και προσιτή τιμή, το Pixelmator Pro είναι ιδανικό για χρήστες Mac που χρειάζονται ισχυρές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας. Εσύ χρησιμοποιείς κάποια από τις εφαρμογές της Adobe? Γράψε μου στα σχόλια.